Ένα πράσινο φράγμα θα προστατεύει τόσο ηχητικά όσο και οπτικά τα ιστορικά σχολικά συγκροτήματα που λειτουργούν στην περιοχή από το θόρυβο και τις χρήσεις αναψυχής των παρακειμένων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Οι εκτεταμένες ζώνες πρασίνου που θα διαμορφωθούν παράλληλα με τις περιφράξεις των σχολείων θα αποτελέσουν ένα από τα στοιχεία που θα κυριαρχούν στη νέα εικόνα την οποία θα αποκτήσει ο πεζόδρομος της Ικτίνου με την ολοκλήρωση των έργων ανάπλασης που έχουν σχεδιαστεί από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Στόχος των παρεμβάσεων είναι να μπει μια τάξη στον πολύπαθο πεζόδρομο που τα τελευταία χρόνια έχει ταλαιπωρηθεί σημαντικά. Είναι ένα έργο το οποίο είπαμε ότι θα είχε απόλυτη προτεραιότητα προς το 2017, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν στο τεχνικό μας πρόγραμμα. Το εντάξαμε στο τεχνικό πρόγραμμα επειδή είχαν παρατηρηθεί τα φαινόμενα της παραβατικότητας και γενικότερα τα προβλήματα της όχλησης και των ιδιοκτητών και των καταστηματαρχών. Και επίσης ήταν το μείζον θέμα ότι δεν έχει ρυθμιστεί το θέμα το οποίο σχετίζεται με τις προσβάσεις, την ελεύθερη πρόσβαση την οποία μας είχε επιβάλει η τροχιά. Στην Ικτίνου θα διαμορφωθεί μια ελεύθερη ζώνη με πλάτος μεγαλύτερο των 3,5 μέτρων, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη διέλευση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, η ζώνη αυτή θα οριοθετηθεί με αυστηρότητα, ώστε να μην είναι δυνατό να παραβιαστεί. Πονοκέφαλο για τη διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης εξακολουθεί να αποτελεί το θέμα της χωροθέτησης των τραπεζοκαθισμάτων, τα οποία αναπτύσσονται από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν στην περιοχή. Το ζήτημα αυτό αναμένεται να τεθεί στο τραπέζι σε δεύτερο χρόνο μετά από την ολοκλήρωση των έργων ανάπλασης. Νομίζω ότι ο σχεδιασμός αυτός από τη Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού δίνει την επάρκεια να έχουμε μια ελεύθερη πρόσβαση στο επίπεδο του πεζοδρόμου, δηλαδή να ανταποκριθούμε στα θέματα τα οποία σχετίζονται με την πυροσβεστική, με την αστυνομία, με έκτακτες ανάγκες, με την πρόσβαση των πολιτών κτλ. Αλλά και των πεζών, υπό την έννοια αυτή είναι αμετάθετος ο πεζόδρομος, η χάραξη δηλαδή του τμήματος που ανταποκρίνεται στην ελεύθερη πρόσβαση. Η έννοια τώρα των τραπεζοκαθισμάτων που λέτε, προφανώς με βάση το αρχιτεκτονικό αυτό σχέδιο, θα βγει κανονιστική απόφαση η οποία θα ορίζει ακριβώς ποιος είναι ο διατιθέμενος κοινόχρηστος χώρος προς τα τραπεζοκαθίσματα. Εκτός από την Ικτίνου, εργασίες ανάπλασης θα εξελιχθούν και στον πεζόδρομο της Ζεύξιδος. Ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων που έχουν σχεδιαστεί ξεπερνά το 500.000 ευρώ, ενώ τα έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα σε 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο. Η εργολαβία είναι στον αέρα για να γίνει ο διαγωνισμός. Ελπίζω να έχουμε ανάδοχο γρήγορα, δηλαδή να μην έχουμε προβλήματα, γιατί περισσότερο φοβάμαι εγώ τη γραφειοκρατία παρά την ουσία του θέματος, δηλαδή να τσακώνονται οι εργολάβοι μεταξύ τους, ενστάσεις και τέτοια. Ελπίζω να το αποφύγουμε αυτό, να είναι μια καθαρή δημοπρασία. Άλλωστε, οι δημοπρασίες γίνονται ηλεκτρονικά πλέον. Επομένως, θα ξεκινήσουμε να υπογράψουμε σύμβαση μέσα στο Φλεβάρι, αν μπορέσουμε να υπογράψουμε σύμβαση. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε συνδυασμένα ή τμηματικά να κάνουμε το έργο τους, ώστε να μην ενοχλούμε όλη την περιοχή. Στην Ικτίνου θα εγκατασταθεί ένα πρωτοποριακό σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης, ώστε ο πεζόδρομος να προστατευτεί από τους ασυνείδητους οδηγούς που συστηματικά τον παραβιάζουν. Σε αυτό το πλαίσιο θα τοποθετηθούν ηλεκτρονικά πασαλάκια, τα οποία θα λειτουργούν όπως το σύστημα e-pass στα διόδια.